αυτό που βλέπω, παιδιά, σε κάποια από τα σχήματα εδώ της χώρας μας, σε σχέση με αντίστοιχα σχήματα του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Βρετανίας, είναι μια ευγένεια. Μια ουσιαστική ευγένεια. Δηλαδή, σαν μια γενιά να έχει συνοηθεί, να το πω απλά, από το Λονδίνο μέχρι την Αθήνα και να διαπραγματεύεται τη μουσική της με ένα κοινό τρόπο. Όχι, δεν μιλάω για συνταγές, βέβαια. Βλέπετε να συμβαίνει κάτι τέτοιο, να έχουν πέσει τα σύνορα με μια έννοια, με έναν τρόπο, τώρα και με το διαδίκτυο? Εντάξει, τα σύνορα, ναι, υπό μία έννοια έχουν πέσει, με την έννοια του ότι επικοινωνείς πράγματα χρησιμοποιώντας αυτό το μέσο, ας πούμε, προφανώς, το οποίο, εντάξει, είναι πολύ θετικό, για τους προφανείς λόγους. Το μόνο στο οποίο, ας πούμε, προσωπικά δυσκολευόμαστε ενίοτε είναι ότι με τον όγκο της πληροφορίας, δηλαδή είναι πάρα πολύ. Πώς θα το διαχειριστούμε, Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ όγκος και προφανώς κουβαλάει και σκουπίδια εντός εισαγωγικών, αλλά και πολύ ωραία πράγματα. Είναι και λίγο θέμα τύχης, με ποιους συναναστρέφεσαι. Έτσι ακριβώς. Γράφω ένα άρθρο αυτές τις μέρες για το mixgrill.gr σε σχέση ακριβώς με την υπερπληροφόρηση, με αφορμή ένα εξαιρετικό άρθρο στο Rolling Stone που διάβασα τον περασμένο μήνα. Και τι είναι πλέον να γίνει η ασθένεια εισαγωγικά της εποχής, η υπερπληροφόρηση. Αγγίζει την άγνοια. Ναι, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Όσον αφορά τη μουσική όμως, ότι είναι φοβερό το να σκεφτείς ότι αυτό το πράγμα γινόταν και πιο παλιά, που μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε πιο εύκολα τις μπάντες. Νομίζαμε, η πληροφορία ήταν πάντα εκεί. Απλά δεν είχε βρεθεί ο τρόπος να φτάσει σε εμάς. Έτσι είναι. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι που προσβάσιμο. Ναι, απλά δεν ήταν προσβάσιμο, αλλά υπήρχε πάντα. Πάντα υπήρχαν, ας πούμε, και το 80, φαντάζομαι, εμείς μάθαμε κάποιες μπάντες. Αλλά υπήρχαν εκατομμύρια μπάντες που, αν απλά ήταν το ίντερνετ σε έξαρση τότε, αντί για τώρα, πάλι απλά θα έχει γίνει και τσέστο κεφάλι μας και τότε και τα αυτιά μας, ας πούμε. Δηλαδή. Αυτό όμως δεν είναι και μια πρόκληση απέναντι στην ωριμότητά μας. Δηλαδή, εντάξει, κάπως μεγαλύτερη προφανώς έχουμε και αναφέρομαι σε μένα, όχι σε εσάς. Μια παιδεία, μια τριβή για να προστατευτούμε από την υπερπληροφόρηση. Οι νεότεροι δεν πρέπει και αυτοί να βάλουν κάποια σύνορα και να πούνε «έχω κορεστεί, μισό λεπτό, τώρα κλείνω και ανοίγω ξανά». Δηλαδή, να, δεν πρέπει να υπάρχει ένας διακόπτης για να γίνεται και σωστή αξιοποίηση της πληροφορίας. Αυτό μάλλον είναι στην ιδιοσυγκρασία του καθενός, ας πούμε, και στον τρόπο που έχει αναπτύξει τα δικά του κριτήρια, το πιο σημαντικό. Πρόκληση, είναι πρόκληση. Μερικές φορές όταν ανεβαίνεις αυτό το τρένο έτσι της εποχής, πάντως είναι δύσκολο να απαγκιστρωθείς από όλο αυτό το ρεύμα, ας πούμε, που βλέπεις κόσμο τριγύρω σου, που σου λέει «κατέβασα αυτό, άκουσα εκείνο, έγινε αυτό». Και με κάποιο τρόπο σε παίρνει μαζί του. Πρέπει να βρεις την ποιότητα σου κάπου εκεί. Ναι. From the surface to